Γιώργος Χαραμπελιάς, εκδότης, συγγραφέας, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Άρδιν, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Χαραμπελιά. Καλώς σας βρήκα, κύριε Δαμαπολί, και χαιρετισμούς σε όλες τις φίλες και τους φίλους μας ακούν. Κύριε Χαραμπελιά, μετά τις ευρωεκλογές έχει αποκρισταλωθεί πλέον μία εικόνα για το ανάγλυφο της πολιτικής στην Ελλάδα, όμως οι διεργασίες ιδιαίτερα στην κεντροαριστερά συνεχίζονται. Ήθελα να μας κάνετε μία πρώτη εκτίμηση με τη γεωγραφία των πραγμάτων έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις ευρωεκλογές και να, μετά να περάσουμε λίγο στις εξελίξεις που γίνονται στην κεντροδεξιά, στην κεντροαριστερά. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε από το ότι για πρώτη φορά έχουμε μία κρίση πολύ βαθιά του πολιτικού συστήματος στο σύνολό του. Διότι και η κυβερνόσα Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί μια μεγάλη ήττα. Εντάξει, είναι μεν ευρωεκλογές, όμως η ίδια θέλησε να τις μεταβάλει σε τεστ εκλογικό και να δει τι ψάρια πιάνει. Και δεύτερο, το τεράστιο ύψος της αποχής, που φτάνει σχεδόν 60%, κάτι πρωτάκουστο για τη μεταπολίτευση ή μάλλον σε όλη την Ελλάδα, εκτός από τις περιόδους που κάποια κόμματα δεν κατεβαίνανε για λόγο σύγκρουσης. Αλλά ακόμα και τότε τέτοιο ποσοστό αποχής δεν έχουμε ξαναδεί. Άρα μιλάμε για κρίση. Έχει 3 ή 4 στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είχε πιστέψει και ο Μητσοτάκης ίσως δεν είχε καταλάβει τόσο καλά το μήνυμα των εκλογών του 19 και του 23. Το μήνυμα των εκλογών του 19 και του 23 ήταν να ξεμπερδέψει η χώρα από το άγος των μνημονίων και ιδιαίτερα από εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα που είναι υπεύθυνοι για το τελευταίο και μεγαλύτερο μνημόνιο. Άρα το ψήφισαν όχι γιατί ταυτίζονταν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά διότι ήθελαν να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα με αυτή την παλιά κατάσταση. Το εξέλαβε λοιπόν ότι είναι στην κολότσεπη που λένε οι ψηφοφόροι και είχε μια πολιτική από τις εκλογές του περασμένου Ιουνίου μέχρι σήμερα η οποία έπληξε σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία του και τη σχέση του με το λαϊκό σώμα. Πρώτο και κύριο ήταν το θέμα του γάμου των ομοφιλόφιλων, το οποίο ο ίδιος είπε ότι ίσως βιαστήκαμε να το φέρουμε. Ναι, γι' αυτόν θα ήταν πιο πρόσφορο να το φέρνε το καλοκαίρι. Αλλά επέμεινε, διότι ίσως επέμεναν και άλλοι, όπως το Δημοκρατικό Κόμμα τον είπα, άλλοι στην Ευρώπη, να προχωρήσει και να γίνει αυτό που λένε η πρώτη ορθόδοξη χώρα που έχει θεσπίσει το γάμο των ομοφιλόφιλων, ώστε να είναι αρεστός και ταυτόχρονα να είναι αρεστός σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων και στο εσωτερικό του κόμματός του και γενικότερα στην κοινωνία. Αποτέλεσμα, έπαθε την πρώτη μεγάλη ήττα, την οποία συχνά την αποσιωπούν, να χάσει το 1/3 των βουλευτών του στην ψηφοφορία και να υποχρεωθεί να ψηφίσει τον νόμο με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το πράγμα πληρώθηκε ακριβά σε αυτές τις εκλογές και με αποχή πολύ μεγάλη και με απόσυρση της εμπιστοσύνης των πολιτών από την ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και όλα τα άλλα που ακολουθούν, το θέμα της ακρίβειας και ούτω καθεξής, τα οποία ήρθαν να κουμπώσουν, όπως λέτε κι εσείς, πάνω σε αυτό το κεντρικό ζήτημα. Άρα μπήκε σε μία κρίση διότι είδαμε να ενισχύονται τα κόμματα τα λεγόμενα ακροδεξιά, εγώ θα τα έλεγα καλύτερα της λαϊκής ή λαϊκιστικής δεξιάς, διότι μπορεί ο Κασιδιάρης και οι Σπαρτιάτες
να ανήκουν σε αυτή την ακροδεξιά, όμως τα άλλα κόμματα θα τα λέγαν περισσότερο κόμματα της λαϊκής δεξιάς, με την έννοια ότι προέρχονται από τη δεξιά και την ακροδεξιά βεβαίως, αλλά έχουν και απεύθυνση λαϊκή, τα οποία ενισχύθηκαν και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας έφτασαν σε πολύ υψηλά ποσοστά, αν θυμάμαι καλά, στον Ομό Ημαθίας, όλα αυτά τα κόμματα έφτασαν πάνω από 40%. Τρίτο στοιχείο. Και στο γενικό σύνολο κοντά στο 20, όλα τα κόμματα, ναι, μαζί. Ναι. Και είναι βέβαιο ότι εάν αυτά τα κόμματα, αλλά ας το συζητήσουμε μετά. Το τρίτο στοιχείο είναι η αδυναμία των λεγόμενων κομμάτων της κεντροαριστεράς να αποτελέσουν ένα σημαντικό πολιτικό πόλο. Αποτέλεσμα και το Πασόκ να μείνει στο 12-13 και ο Κασελάκης παρά τους ζογκλερισμούς που έκανε από εδώ και από εκεί σε όλη αυτή την περίοδο έμεινε στο κάτω από 15. Επομένως έχει μπει ζήτημα και για τους σπόνσορες αυτού του χώρου, μεγάλους επιχειρηματίες, κανάλια κτλ., ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί ένας νέος κεντροαριστερός πόλος. Ο Τσίπρας έχει αποτύχει, διότι ήταν αυτός ο οποίος εμφανιζόταν ότι μετά την αποτυχία του Κασελάκη και του Ανδρουλάκη θα εμφανιζόταν ως ο απομηχανής θεός, ως ο σωτήρας. Απέτυχε όμως, διότι ιτήθηκε ακόμα και στο κόμμα του από τον Κασελάκη. Και επομένως περάσαμε στο επόμενο σχέδιο, που είναι να βρεθεί ένα σχετικά άχρωμος και όχι τόσο ταυτισμένος με ένα από τα δύο κόμματα, όπως είναι ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος της Αθήνας, και να μπορέσει αυτός να παίξει το ρόλο του νέου, με όσες δυνατότητες έχει, που είναι πολύ μικρές, αυτού του νέου σχήματος. Πιέζουν κανάλια, θα δείτε ακόμη και εφημερίδες και κανάλια της κυβερνητικής παράταξης, να τα δίνουν όλα για το Δούκα. Δηλαδή εντυπωσιάστηκα τις προηγούμενες μέρες. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ανάγκη για... Τα κυβερνητικά μέσα τι κερδίζουν όταν σπρώξουν το Χάρη Δούκα? Είναι ανάγκη. Που όπως λέτε είναι ανάγκη, ναι, δεν έχει υπάρχει το εκτόπισμα. Ναι, αλλά επειδή δεν υπάρχει άλλος, ο οποίος να μπορεί συνενετικά να ενώσει τα δύο κόμματα, διότι ήδη το είχε κάνει στις εκλογές τις δημοτικές, έτσι όπως στο δεύτερο γύρο τον ψήφισαν όλοι, και επομένως αυτός, και επειδή δεν είναι και ιδιαίτερα ταυτισμένος με το μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ, να παίξει αυτός το ρόλο τον ενοποιητικού έστω μεταβατικά. Ο Τσίπρας το υπολογίζει μεταβατικά ότι μετά θα ξανάρθει. Αυτά είναι εντάξει, ό,τι φαντάζεται ο καθένας. Όμως αυτή τη στιγμή προωθείται η ενότητα αυτή μέσω του Δούκα, γιατί το χρειάζονται, διότι χρειάζονται τα συμφέροντα ένα δεύτερο πόλο, ο οποίος να είναι αξιοπρεπής για τα μέτρα τους, δηλαδή συστημικός, απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, και διότι οι διάφοροι ολιγάρχες έχουν ανάγκη από ένα διπολικό σύστημα, διότι διαφορετικά αν το σύστημα είναι μονοπολικό μπορεί να κάνει ο Μητσοτάκης ό,τι θέλει, και αυτό δεν το θέλουν. Και δεύτερον, έχω μια υποψία ότι μπορεί και η κυβέρνηση να προτιμά να έχει ένα τέτοιου τύπου, μια τέτοιου τύπου κεντροαριστερά. Άλλωστε, ο φόβος της ενίσχυσης των κομμάτων της δεξιάς, της λαϊκής δεξιάς ή της ακροδεξιάς, τους κάνει να θέλουν να επισπεύσουν μια τέτοια λύση. Γι' αυτό το λόγο προωθείται η λύση, όμως δεν θα είναι εύκολο, διότι και ο Ανδρουλάκης θα αντισταθεί και ο Κασελάκης θα αντισταθεί, και επομένως προβλέπω μήνες με φασαρία και χωρίς να βγαίνει τίποτα σπουδαίο. Ακόμα και αν έβγαινε αυτή η λεγόμενη κεντροαριστερά, θα είναι ένα οχρό μεταπολιτευτικό σχήμα φτιαγμένο με τα ανακυκλωμένα υλικά της μεταπολίτευσης χωρίς καμία δυναμική. Πάντως όλο αυτό που περιγράφεται
είναι κάτι που θα τρίβει τα χέρια του Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία όσο δεν έχει ένα κοινοβουλευτικό έλεγχο ανάλογο. Βεβαίως, αλλά όμως και αυτός πια είναι πολύ πληγωμένος και δεν θα μπορέσει να αποφύγει τις κρίσεις. Το ξέρω ότι τρίβει τα χέρια του, όμως δεν υπάρχει πιθανότητα κατά τη γνώμη μου να υπάρχει αξιόπιστη πρόταση από μια κεντροαριστερά η οποία υποτιμά το μεταναστευτικό, υποτιμά τα εθνικά θέματα, έτσι, υποτιμά το δημογραφικό, δηλαδή έχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν ταιριάζουν με την εποχή, η οποία απαιτεί ένα δημοκρατικό πατριωτισμό. Φέρνω ως παραδείγματα σε ένα άρθρο μου, έτσι, ή του Ελευθέριου Βενιζέλου ή του Ανδρέα Παπανδρέου το 81. Δηλαδή κάτι το οποίο να έχει και πατριωτικά και όχι μόνο εξυγχρονιστικά χαρακτηριστικά. Εξυγχρονισμό τον δοκιμάσαμε και με τον κύριο Σιμίτη και με το ΓΑΠ και τα λοιπά και είδαμε τα χαΐρια τους. Σήμερα η Ελλάδα απαιτεί κάτι άλλο. Επομένως για τον Μητσοτάκη, ένας τέτοιος αντίπαλος, ο οποίος δεν θα έχει άλλα ιδεολογικά χαρακτηριστικά, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Κάτι τελευταίο τώρα θέλω να κλείσουμε. Όλο αυτό που βλέπουμε, δηλαδή να ενισχύονται τα κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, να πω δύο λόγια γι' αυτά. Θα αλλάξει την ατζέντα, θα επηρεάσει την ατζέντα στην Νέα Δημοκρατία. Εγώ νομίζω ότι και στη Νέα Δημοκρατία την επηρεάζει, γιατί τρέχουν να προλάβουν προτού εμφανιστεί ένα σοβαρό κόμμα εκεί. Και γιατί έχουν πρόβλημα αυτά τα κόμματα? Επειδή τα δύο μεγαλύτερα τουλάχιστον, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, είναι ανοιχτά ρωσόφυλλα και έχουν στενές. Είναι αδύνατο να υπάρχει ένα ισχυρό κόμμα στην Ελλάδα η οποία απειλείται από την Τουρκία που είναι σύμμαχος του Πούτιν. Έχει πρόβλημα στο μεταναστευτικό και άρα έχει ανάγκη από μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν μπορεί να υπάρχουν φιλορωσικά και αντιευρωπαϊκά κόμματα τα οποία να παίζουν σημαντικό ρόλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ιταλία η Μελόνι εγκατέλειψε αυτή τη στρατηγική και την ακολουθεί με ταχύτητα και η Λεπέν στη Γαλλία. Δεν μπορείς να έχεις μια πολιτική με τέτοια χαρακτηριστικά. Όσο λοιπόν τα κόμματα αυτά παραμένουν εξαρτημένα, δεν ξέρω με ποιους τρόπους, από την σχέση αυτή με τη Ρωσία, δεν υπάρχει πιθανότητα να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Όμως τίποτα δεν αποκλείει κάποιος ή να το στρίψει όπως το έκανε η Λεπέν ή να αναφανεί κάποια νέα ηγετική, δεν ξέρω, εδώ εμφανίζεται και η κυρία Λατινοπούλου που θέλει να παίξει ένα τέτοιο ρόλο, η οποία αν ξεπεράσει το χάντικαπ του αντιευρωπαϊσμού και του φιλορωσισμού θα μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο σημαντικό ρόλο. Άρα μας χρειάζεται μια κεντροαριστερά για να μην μείνει εντελώς διαλυμένος αυτός ο χώρος, όταν μάλιστα δούμε ότι στις πρόσφατες εκλογές ο Βελόπλος και η Νίκη πήραν τα υψηλότερα ποσοστά τους από τους κεντρώους ψηφοφόρους. Τα έχουν δείξει τα exit poll. Άρα δεν πρόκειται για ψηφοφόρους οι οποίοι είναι της ακροδεξιάς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να στείλουν μήνυμα στο πολιτικό σύστημα. Και το έκαναν με όσα μέσα μπορούσε. Νομίζω ότι το είδαμε και στη Γαλλία αυτό. Δεν μπορεί το 30% ξαφνικά να γύρισει στην ακροδεξιά. Ναι, παρόλο που στη Γαλλία έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει μια πορεία 40 χρόνων. 50. Έτσι. Δηλαδή εκεί έχει χτιστεί μια πολύ ισχυρή παράδοση και αυτό είναι σημαντικό κόμμα. Δεν είναι... Εδώ είναι μαζέματα ακόμα. Δεν έχουμε κάτι ριζωμένο. Όμως θα μπορούσε να γίνει. Κάτι τελευταίο τώρα για να κλείσουμε. Πώς μεταφράζεται η εκλογή του Φρέντι Μπελέρη στη Νέα Δημοκρατία? Η εκλογή του Φρέντι Μπελέρη είναι και απολύτως σημαντική, διότι βάζει το βορειοηπειρωτικό στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ. Δεύτερο, διότι θα βάλει πρόβλημα στην Αλβανία, εκ των πραγμάτων. Τρίτο, διότι έβαλε πρόβλημα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία, που ένα μεγάλο μέρος της δεν ήθελε το Φρέντι Μπελέρη. Και όμως η παρουσία του Μπελέρη
έσωσε εν μέρη τη Νέα Δημοκρατία από πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Μόνο η παρουσία του Μπελέρη έστειλε αρκετούς ανθρώπους να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία που κάτω από άλλες συνθήκες δεν την ψήφισαν. Μάλιστα, κύριε Καραμπελιά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση σας εδώ στο News Hub. Γεια σας.